Η Εκκλησία μας, γνωρίζοντας ότι μας εφτιάλεξε που ειδωλολάτρες, έχουμε ρίζες στην ειδωλολατρία και ξέρει πόσο δύσκολα είναι ένας ειδωλολάτρης να προσαρμοστεί στο Ευαγγέλιο, έπεισε τους Αποστόλους να αφήκει γραπτές οδηγίες, διότι οι προφορικές ίσως να αμφισβητούνται από μερικούς ή από πολλούς. Γι' αυτό υπάρχουν οι γραπτοί νομοθεσία της Καινής και της Παλαιάς. Ο Θεός για να πείσει τους Εβραίους να αφήκουν τα ειδωλολατρικά έθιμα που μάθα στην Αίγυπτο χρειάστηκε 40 χρόνια. 40 χρόνια τους είχε μέσα στα κατσάβραχα, μέσα στα βουνά, μέσα στα φίδια, μέσα στις κουφάες, να τους ακάνουν, να πιθανίσκουν για να συνετιστούν, να τους σούσει τρόποντινά, να συνετιστούν, να καταλάβουν τι θέλει ο Θεός που λόγου τους. Χρόνια και χρόνια, γενναίες και γενναίες γεννηθήκα στην Αίγυπτο. Ήταν φυσικό επόμενο να αξιάσουν την πατρόα θρησκεία. Έσουσαν τους, εξανάσουσαν τους, έδεραν τους, εξανάδεραν τους, επιάσαν τους αλλόφυλλα έθνη, εσφάξαν, εχμαλωτήσαν, εγκάμαν, εδείξαν, για να μπορέσει ο Θεός όχι όλους να τους μετατρέψει σε θρησκευόμενους, αλλά να πιάει προζύμι για να γεννηθεί η Παναγία. Και εμείς έναν περίπου χρειαζόμαστε και εμείς λίγο σούσμα. Είπαμε και προφορική διδασκαλία και γραπτή διδασκαλία από τους πατέρες, από τους Αποστόλους. Είπε σήμερα και την ευχή ο Πάτερ, οι Απόστολοι καθώς εκήρυξαν, η Εκκλησία καθώς παράλαβε και μας μετέδωκε. Και εμείς καθώς επαραλάβαμε, πιστεύουμε και ομολογούμε. Πιστεύουμε και ομολογούμε. Ας το πιάσουμε το τελευταίο, άρα πιστεύουμε και ομολογούμε σωστά. Ακούγονται καρναβάλια, μα μέσα στους χριστιανούς τα καρναβάλια είναι ειδωλολατρικό έθιμο. Τι χρειάζονται τα καρναβάλια μες στο Ευαγγέλιο? Δηλαδή ο σκοπός που θέλουμε να ντύσουμε τα παιδιά μας καρακιοζίκια, καρακιόζιες, χρωματιστές μάσκες και πράγματα, ποιος είναι? Για να τους δώσουμε χαρά, για να βρούμε εμείς χαρά? Μα δεν υπάρχει εκεί χαρά. Όπου υπάρχει διάβολος δεν υπάρχει χαρά. Τη χαρά θα τη βρούμε μόνο στο Χριστό. Μόνο ο Θεός είναι η πηγή της χαράς. Τι γυρεύουμε τη χαρά στον σατανά? Καρναβάλια σημαίνει σατανάς. Φυσικά εμείς εδώ που ερχόμαστε στον Άγιο Κενδέα δεν έχουμε έτσι κίνδυνο, έχουμε έτσι ξημαρίσαν πάνω μας. Δεν έχουμε έτσι μικρόβια του την αρρώστια. Αλλά μπορεί να έχουμε συγγενείς, να έχουμε γειτόνους που θέλουν να στολίσουν τα παιδιά τους με μάσκες, με πράγματα, με δείγματα. Εγκρίμα να με τους συμβουλέψουμε εμείς που τα ξέρουμε. Να μεταδώσουμε τον λόγο του Ευαγγελίου και στους γειτόνους μας, και στους συγγενείς μας, φίλους, γνωστούς, ότι πρέπει να σταματήσουν τα καρναβάλια. Αν οι αρχές του τόπου θέλουν να δημιουργήσουν μια γιορτή, όπως τη λένε τα καρναβάλια, για να βρουν χαρά, διασκέδαση κλπ, ας πάμε μόνοι τους. Όσοι είμαστε χριστιανοί,
δεν τους ακολουθήσουμε. Δεν οφείλουμε να υποτάξουμε τη συνείδησή μας σε νόμους που αντιτίθενται στον νόμο του Θεού. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να πειθαρχήσουμε στον νόμο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στις εντολές του και όχι οπουδήποτε σε οποιονδήποτε. Είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Και σήμερα είναι ελεύθερος ο κόσμος. Οι χριστιανοί εμείς είμαστε ελεύθεροι αν θέλουμε να πάμε στα καρναβάλια. Θέλουμε να πάμε και πάμε. Αν δεν θέλουμε, ούτε μας επιβάλλουν να ντύσουμε τα μωρά μας με μάσκες, ούτε μας επιβάλλουν να πάμε στα καρναβάλια. Άρα, σε μας έγκυται να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού ή του Σατανά. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ακολουθώντας τον δρόμο του Σατανά, σημαίνει δημιουργούμε ένα χρέος υπέρογκο. Χρωστούμε δισεκατομμύρια και θα έρθει η ώρα να μας τα ζητήσουν. Ποιος? Ο δίκαιος κριτής. Διότι δεν ήταν εύκολο να γίνει άνθρωπος να διδάξει και με λόγια και με πράξεις και να πάθει τόσα για να μας σώσει και εμείς να γυρίζουμε την πλάτη μας και να λέμε εμένα έτσι μου αρέσει να κάνω. Με ενδιαφέρει αν εσύ επέθανες πας στο σταυρό. Για μένα εγώ δεν θέλω να πεθάνω πάνω στο σταυρό. Δεν θέλει να πεθάνω πάνω στο σταυρό. Δεν θέλει να κάνεις υπακοή στο Ευαγγέλιο. Δεν θέλει να σεβαστείς τα όσα υπέφερε ο Χριστός για σένα. Αλλά δημιουργείς έναν υπέρογκο χρέος το οποίο θα το πληρώσεις θέλεις δεν θέλεις στην κατάλληλη στιγμή. Θέλεις δεν θέλεις θα πληρώσεις. Και αν δεν βαστάς να πληρώσεις, θα μπει στη φυλακή, στην αιώνια κόλαση για πάντα. Εγώ πιστεύω ότι οι πιστοί που έρχονται στον Άγιο Γενδιάν δεν έχουν την αρρώστια τούτη, γνωρίζουν πολύ καλά που θα βρουν την ειρήνη, τη χαρά και την ειρήνη, ότι μόνο ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι κοντά στον Σατανά μόνο κακά θα δρέψουμε. Μόνο κακά έχει ο Σατανάς να μας προσφέρει. Κανέναν καλό. Γι' αυτό τα λέμε για να θυμίσουμε ότι έχουμε κάποιο χρέος να προτρέψουμε μερικά πλάσματα που αγνοούν το σωστό. Να τα βοηθήσουμε να μπουν στο δρόμο το σωστό. Εμπήκαμε για καλά στη Σαρακοστή. Ενιστέψαμε την πρώτη εβδομάδα, εκκοινωνήσαμε και η νηστεία συνεχίζεται. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι αν ένας άνθρωπος πλούσιος καλέσει κάποιον την υπηρεσία του και του πει θα εργάζεσαι που η ώρα 8 μέχρι τις 3 το απόγευμα. Αυτές τις ώρες θα σε πληρώσω. Από εκεί και πέρα αν θέλει να εργαστείς δεν θα έχεις να πληρωθείς. Και ο άνθρωπος εκείνος εάν δεν θέλει να καταλάβει τον κύριό του και πάει η ώρα 12 και σκολάνει η ώρα 9 τη νύχτα ή πάει όλη τη νύχτα και δουλεύει. Οι ώρες εκείνες είναι χαράμι. Δεν θα πληρωθεί. Γιατί δεν είναι συμφωνημένες οι ώρες εκείνες. Έκαμε το θέλημα του, αλλά δεν έκαμε το θέλημα του μάστρου του. Δεν οφείλει ο μάστρος του να τον πληρώσει. Ή μπορεί να πει δούλεψα 2 ώρες του μάστρου μου να πάω και στο γείτονα να δουλέψω. Να τον κυρώσω γείτονα. Ύστερα ζητά μισθό από τον κύριο του. Ο κύριος του λέει του να σε πληρώσει εκείνος που το δούλευες. Εγώ δεν έχω υποχρεώσει να σε πληρώσω. Και εμείς όταν εργαζόμαστε στο Ευαγγέλιο του Χριστού
θα μας πληρώσει ο Χριστός. Εάν εργαζόμαστε τον Σατανά, δεν είναι καμιά υποχρέωση να ο Χριστός να μας πληρώσει. Μας αφήκει στο έλεος του Σατανά. Εμπήκαμε στην νηστεία. Η νηστεία λέει η Εκκλησία μας ότι δεν λογίζεται νηστεία χωρίς εγκράτεια. Και λέει εγκράτεια γλώσσης, δηλαδή να μην λέμε περιττά, να μην βρίζουμε, να κάνουμε εγκράτεια και στα σαρκικά πάθη. Οι παντρεμένοι να προσέχουν να μένουν αγνοί, να φυλάουν την κήτη τους αγνή μέχρι την Ανάσταση. Αν δεν ακούσουν τον Χριστό αρέστη, να μην ξαναπέσουν με τη γυναίκα τους, να μείνουν αγνοί για να μπορούν να κοινωνούν. Αλλιώς... Φέρ' μου το δά. Νηστεύουμε τα φαγητά. Πρέπει να νηστεύσουμε και τη γλωσσού μας. Πρέπει να νηστεύσουμε και τους λογισμούς μας. Όχι να νηστεύω το λάδι και ο λογισμός μου να βουρά και αν τσινή ήταν που φορεί εξαθιά ομορφή, πιο ομορφή που την γυναίκα μου τσινή. Να την βολτάρω. Να πάω στη γειτόνισσα να πιω ένα καφέ και να τα πούμε. Οι γυναίκες με τις φιλενάδες, οι άντρες με τα υπόλοιπα και λέει εγώ νηστεύκω. Μα νηστεύκεις. Λέει ο Χριστός ουκέστην δεχτεί η νηστεία ημών ενώπιόν μου. Η νηστεία ημών βδέλιγμα μη εστί. Γιατί δεν γίνεται σωστά. Η νηστεία πρέπει να έγινε έναν περιστέρι χωρίς φτερά να πετά. Πρέπει να έχει φτερούγες. Ή με μια φτερούγα δεν πέτα. Πρέπει να έχει δυο. Που την μια έχει την νηστεία μια φτερούγα, που την άλλη την εγκράτεια. Θέλεις να πεις 20 λόγια, να πεις δυο. Ή καθόλου. Αν δεν είναι ανάγκη να τα πεις εσύ τα δυο. Έχει πλάσματα που τρώσει ανάλαδα φαγιά και η γλώσσα τους δεν σταματά από την κρίση και την κατάκριση. Με παπάες φύνουν συμπίσω, με γειτόνους, με συγγενείς, με γνωστούς, με κανέναν ούλους να τους κάνουν πλήσιν, να τους πλύνουν, να τους καταλαλήσουν, να τους κατηγορήσουν, να πούν και να κόψουν και να ρίξουν και ύστερα πάση με ελαφριά τη συνείδηση και κοινωνούν, λέει «Παπά μου εγώ ούτε να είναι νεφά». Έχει μια ρεφτόμα να νεφαλάει. Ένας προγραντικός όμως γέροντας, λαλίνιας, είναι φάες λάδι, μα έτρωες κρέας. Γιο παπά μου, ποτέ έφα κρέας. Τι ώρα λάβεις, είναι φάες. Όχι παπά μου, ούτε αφού λέω σου τι λένε νεφά. Τι είναι την κοπέλα που συκοφάντησες δηλαδή της. Να πω τα. Την τάδε ημέρα με την τάδε γειτόνισσα και είβαλες πιο από την πούγκα σου και χώρισες την που το χαρτωμένον και ξέρω εγώ και πήγαινε αυτοκτονίσει την κοπέλα. Να πω τα. Τα κοιος σου τα είπε εσένα. Είναι θέμα κοιος μου τα είπε, γιατί τα έκαμες. Άρα η γλώσσα, αν δεν την περιορίσουμε, θα μας πάρει ολόησα στην κόλαση. Νηστεύκουμε να αποφύγουμε τις φιλενάδες, τις γειτόνισσες, τα κουτσομπολιά, τα καφεδάκια, τα τούτα, τα τσίνα, τα αποφύγουμε. Να λιάνουμε τα λόγια μας, τις φιλίες, τα κουτσομπολιά, κατακρίσεις, κατηγορίες, συκοφαντίες, θα τα ξαπολύσουμε. Επίσης, είπαμε, οι κορούες οι μικρές δικαιούνται να κοινωνήσουν διότι είναι αγνές. Οι παντρεμένοι, αν δεν βάλουν χαλινάρι, είναι εγκοινό. Πρέπει να βάλουν χαλινάρι. Πρέπει να περιορίσουν τις σκέψεις τους, αντί να σκέφτονται τα πονηρά και τα κακά και τα έσκρα, να σκέφτουν τη Σταύρωση του Χριστού και να καρτερούν την Ανάσταση του. Να κλαίσει μαζί με τη μάνα του Χριστού με τις μυροφόρες
να κλαίνει τα βάσανα του που υπόφερε για λόγου μας για να μας σώσει, να συμπάσχουμε με τον Χριστό για να αχαρώσει και στην Ανάσταση του. Εχθές συνεσταυρούμε στη Χριστέ, συνεγείρωμε σήμερα Αναστάντηση, λέει έναν τροπάριο της Αναστάσεως. Τώρα είναι η περίοδος του κλαθμού, η περίοδος της νηστείας, της εγκράτειας. Τι θα μας πληρώσει ο Χριστός με το να νηστέψουμε μόνο τα φαγιά και οι λογισμοί μας να είναι αχαλήνοτοι, να τρέχουν στα κακά? Τι θα μας πληρώσει ο Χριστός, πώς θα είναι βάρη στη νηστεία μας? Άμα να ακούσουμε από τον Χριστό ότι η νηστεία μας είναι ευδέλιγμα ενώπιον του, ένταλωσε να μας φανεί, να προσβαρτούμε, να κοκκινήσουμε, να ξεκοκκινήσουμε, να ντραπούμε, να σύψουμε, και δεν θα έχουμε απάντηση να δώκουμε. Να κάνουμε εγκράτεια για να είναι η καρδιά μας γεμάτη Χριστό, γεμάτη χαρά, και να έχουμε και εμείς να του πούμε: Κύριε, υπόφερα για σένα, για τα λόγια σου, ναι, για να σώσω την ψυχή μου, αλλά επειδή τα είπες εσύ, επειδή τα είπες εσύ, για να τα φυλάξω, εθυσιάστηκα. Πολλές φορές ο άνθρωπος, όλοι μας, όχι ένα τσουφιό, όλοι μας, αναζητούμε κάποια χαρά στη ζωή μας και κάποια ανακούφιση, διότι η ζωή μας είναι γεμάτη θλίψεις, πειρασμούς, πόνους, βάσανα. Κλείσε το, Μαρία, κλείσε το. Κλείσε το για μια ώρα, να ησυχάσεις. Κλείσε το. Έχουμε ανάγκη από χαρά. Και τούν τη χαρά ζητούμε την. Τα αντρόγυνα, ο ένας που τον άλλο. Ο άντρας που τη γυναίκα, είναι η γυναίκα από τον άντρα. Μα δεν θα την έβρει τούν τη χαρά ούτε που τη γυναίκα ο άντρας, ούτε ο άντρας που τη γυναίκα. Ούτε η γυναίκα στον άντρα, ούτε ο άντρας που τη γυναίκα. Η χαρά αυτή βρίσκεται μόνο στο Χριστό. Βρίσκεται μόνο στον αγώνα. Αν δεν αγωνιστεί ο αθλητής, βραβείο να έβγαινει. Πρώτα προηγείται ο κόπος του αγώνος, τα αγωνίσματα, να δρώσει και να ξεδρώσει και ύστερα να του πισκαλίσουν και να του δώκουν και το δώρο του, το βραβείο του. Και εμείς εμπήκαμε μέσα στο στάδιο του αγώνος τώρα. Θα γυρίσουμε πίσω, να προχωρήσουμε τον αγώνα μας, να επομιστούμε το σταυρό μας με χαρά. Διότι να κοπιάσουμε λίγο, να κουραστούμε λίγο, να ζωρέψουμε λίγο το εγώ μας και τον εαυτούλη μας, μα ύστερα να δεις χαρά, ύστερα να δεις ότι μέσα σου, μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου, της ψυχής σου, έχεις αυτήν την χαρά που επιθυμούσες τόσα χρόνια να την έβρεις και να την έβρισκες. Γιατί εγύρευκες την αλλού. Ούτε στα φαγιά βρίσκεται η χαρά, η αδιάλειπτη, η ατέλειωτη, η γεμάτη αγαλίαση, η χαρά, η πραγματική χαρά που δεν σε χαροποιεί χωρίς να σε λυπεί, χωρίς διακοπή, χωρίς να διακόπτεται. Αυτή η χαρά είναι εάν τα καταφέρουμε και γελάσουμε του Χριστού και κάνουμε το φίλο μας. Αν τα καταφέρουμε και γελάσουμε του, αν τα καταφέρουμε και με την προσευχή να πιέσουμε τον εαυτό μας, να προσευχούμαστε με πείσμα, με επιμονή, να του φωνάζουμε με επιμονή, και αν νομίζουμε, αν μας φωνάζει ο λογισμός μας ο σατανάς, δηλαδή σταμάτα να προσεύχεσαι και εν είσαι άξιος, να επιμένεις στην προσευχή. Δεν θα μου παραγγείλεις εσύ, είπε του, δεν μου να κάνω εγώ. Εγώ με τον Χριστό μου κάνω καλά. Και θα επιμένεις να προσεύχεσαι και να ζητάς από τον Χριστό ό,τι θέλεις και εκείνος θα σου δώσει όσα σε ωφελούν.
όσα σου χρειάζονται, όσα σου ωφελούν, όσα είναι για την χαρά σου, θα σου τα δώσει ο Θεός. Όσα είναι για το καλό σου, θα σου τα δώσει ο καλός Θεός. Αλλά δώσ' του και εσύ την καρδιά σου. Δεν ζητά πολλά πράγματα, μόνο μια καρδιά ζητά μόνο. Εάν του δώκουμε την αγάπη μας, την καρδιά μας, θα μας δώκει ολόκληρο τον κόσμο, δικό μας. Όλη η χαρά του ουρανού και της γης θα είναι μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ο Δημιουργός του ουρανού και της γης θα είναι μέσα στην καρδιά μας. Και αυτός κατέχει όλες τις χαρές, όλες τις χάριτες. Έβαλαν τους μάρτυρες μέσα στη φωτιά και τους αγγίζαν οι φλόγες. Ούτε τα γένια των παπάνων δεν τα ακούσαν οι φωτιές. Εφεύκαν. Εσεβούνταν οι φλόγες των άνθρωπων που αγαπούσαν τον Χριστό. Εμείς πότε με τον πνιγό μες στις δουλειές μας, πνιούμαστε μες στα εφήμερα, με τις δουλειές, τις πρόσκαιρες, τα καθημερινά μας. Άντρες, γυναίκες, είμαστε πνιμένοι μες στη δουλειά. Ήβρεν η επιστήμη πολλές ευκολίες και πλυντήρια και αφού το ψωμί είναι έτοιμο, αλλά πάλι δεν ευκαιρούμε. Δεν ευκαιρούμε. Βρίσκει μας ο Σατανάς τόσες πολλές δουλειές που με να πνάσουμε, με να τσιμηθούμε, με να ξεκουραστούμε, δεν βρίσκουμε να πιάσει. Μα είναι που είναι, πρέπει να γίνει τώρα. Να διακόπτουμε τη δουλειά ισότσι, να κάνουμε προσευχή και μετά να συνεχίζουμε. Αλλιώς, αν πούμε να τελειώσουμε τις δουλειές μας και ύστερα να κάνουμε προσευχή, δεν κάνουμε τίποτα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας εθέριζε έναν κομματούιν, επέτασε το φασούλι, επροσεύχε του και ύστερα πάλι λίον εθέριζε και πάλι προσεύχε του. Και πάλι. Είχαν και κουπάδι, ήταν και βοσκός. Βάωνε τα πρόβατα μες στη μάντρα, πήγαινε στην εκκλησία, έκανε τη λειτουργία του, έκανε τις χειροτονίες, ήταν και δεσπότης, έκανε τις προσευχές του και πήγαινε και βρίσκε τα πρόβατα καλά. Ετάιζε τα και πάλι πίσω στην εκκλησία. Αμα θέλει ο άνθρωπος, πολλά πράγματα κάνει. Για τα κακά, βλέπεις τους νέους βρίσκουν τόσες πολλές δικαιολογίες, παίζουν τους γονιούς τους πας στα δάχτυλά τους. Για το καλό, δεν μπορούν να το κάνουν το πράγμα. Και οι μητσοί και οι μυαλοί, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τη δύναμη, τη θέληση μόνο πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε. Να θέλουμε την αγάπη του Χριστού. Να θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο. Να θέλουμε να προσευχηθούμε, διότι εάν προσευχόμαστε συχνά και προσπαθούμε κάπως να υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού, εάν έχουμε και ελλείψεις θα τις συμπληρώσει ο Θεός, θα μας συγχωρέσει τις ελλείψεις μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι σε τέτοια κατάσταση που να μην κάνει λάθη ή να είναι ο νους του συνεχώς με τον Χριστό, να κάνει και τις δουλειές του, να πάω ο νους του στη δουλειά. Αλλά μαζί με τη δουλειά, μαζί με τις υποχρεώσεις μας τις άλλες, είναι και τούτη μια υποχρέωση. Και τούτη μια υποχρέωση, δηλαδή να φροντίσουμε και για την ψυχούλα μας. Ποιος θα φροντίσει, ο γειτόνας? Κανένας δεν θα φροντίσει για την ψυχή μας. Ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει ο ίδιος, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ψυχή. Εάν προσπαθήσουμε μαζί με την νηστεία να κάνουμε και την προσευχή μας στο Χριστό, να σκεφτούμαστε μια ώρα την ημέρα τη σταύρωση του Χριστού, τα βάσανα του που έπαθε για την αγάπη μας, εγώ νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι σημαίνει Άγιος άνθρωπος. Αν δεν γίνουμε Άγιοι, τουλάχιστον
θα μπούμε μέσα στην έννοια της αγιότητος. Θα καταλάβουμε τι σημαίνει Άγιος, δηλαδή θα καταλάβουμε πόσες ελλείψεις έχουμε και θα, με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, θα προσπαθούμε σιγά σιγά όλων και καλύτεροι να γινόμαστε. Σήμερα πιο καλός, αύριο πιο καλός. Μαρία, εσύ καρέκλες δάμε. Ένας άνθρωπος που θέλει να βγει ψηλά δεν μπορεί με ένα σάρτο να βρεθεί στο πάνω σκαλί της σκάλας. Σκαλί-σκαλί, τα φκένουμε σκαλί-σκαλί. Σήμερα, ενίστεψα λίγο, ζαλίστηκα, δεν μπορώ να ενίστεψω πολλά, να συμπληρώσω το υπόλοιπο με προσευχή. Λίγη νηστεία, λίγη προσευχή, λίγη εγκράτεια. Δεν μπορώ να σταθώ, να προσεύχω πολλές ώρες στέκοντα, να κάτσω ή έστω και να κάνω κάτι επάνακες νοικοκυρές μες στο σπίτι που είναι ανάγκη να μαϊρέψουν αυτά τα μωρά. Αλλά ο νους είναι, έχει τη δυνατότητα ο νους, είναι ελεύθερος ο νους, μαζί με τη δουλειά που κάνει στο νοικοκυριό, να σκέπτεται το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τα μαρτυρία τους, να προσεύχεται για τον εαυτό της, για τον άντρα της, για τα μωρά της. Και η προσευχή της με δυο χρυσές φτερούγες θα αγκαλιάσει όλα τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεται. Κι αν τους τύχει πειρασμός, όπου κι αν είναι τα άτομα τούτα, τα πρόσωπα τα δικά της, θα τα σκεπάσει ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος που μας περιμένει να μας κατακεί. Όμως η προσευχή είναι ένα τάγμα ολόκληρων άγγελοι. Προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και δεν πειράζει αν μαγειρεύεις ή αν μπλένεις ή αν απλώθεις ρούχα ή αν σκουπίζεις ή σφογγαρίζεις, με το νου σου να προσεύχεσαι για τα δικά σου πρόσωπα πρώτα και ύστερα να ακούσεις ότι έχει και ένα γείτονα που έχει ανάγκη, κάμε και λίγο προσευχή εκείνο, αλλά πρώτιστα για τον άντρα σου, τα μωρά σου, έναν έναν, να τα προστατεύει ο Θεός και να είσαι σίγουρη ότι θα τα προστατεύσει ο Θεός. Ο άντρας βολοδέρνει μέρα νύχτα μέσα στους κινδύνους για να φέρει ένα κομμάτι ψωμί μέσα στο σπίτι. Για να είναι πάντα καλά ο άντρας να φέρνει το κομμάτι το ψωμί στο σπίτι, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται προστασία από τον Θεό. Μπορεί ο άντρας έξω που βρίσκεται να του μιλούν, να είναι ανάγκη να μιλήσει στο τηλέφωνο, να είναι σε θάλασσα, να είναι σε δρόμο, ξέρω εγώ, να μην έχει την ευκαιρία τούτη να συνομιλήσει με τον Θεό. Οι γυναίκες, εμείς που απολαμβάνουμε το σπίτι μας, μπορούμε, έχουμε την ευκαιρία, αντί να πάμε στον καθρέφτη να βαφτούμε, να χτενιστούμε, να πάμε μποτζί ποδά, να πιούμε τον καφέ μας με κουτσοβολιά, να κάνουμε προσευχή. Προσευχή για τα παιδιά μας, προσευχή για τους δικούς μας. Και αν είναι και ηλικιωμένη γυναίκα και σε αγκονούθια, και για τα αγκονούθια θες να προσευχηθεί. Και τότε νομίζω ότι η γυναίκα τούτη που προσεύχεται δεν θα έχει ανάγκη να κλάψει για τυχόν παραστρατήματα των παιδιών της ή των εγγονιών της. Δεν θα κλάψει ποτέ της. Η γυναίκα που προσεύχεται στο Θεό για τα παιδιά της δεν θα τα κλάψει ό,τι παραστρατήσαν. Και τι πιο ωραίο πράγμα να καμαρώσουν οι γονείς τα παιδιά τους όπως τα θέλει η ψυχή τους. Να είναι προκομμένα, θυμημένα, να βαδίζουν τον δρόμο του Θεού. Μια καλή χριστιανική οικογένεια μπορεί να δώσει το φως σε έναν ολόκληρο χωριό, σε μια ολόκληρη πολιτεία. Στην αρχή του Ευαγγελίου δεν ήταν πολλοί εκείνοι που πίστευαν στον Χριστό, πολλοί ήταν ειδωρολάτρες. Και όμως
με μια οικογένεια που βάφτισε ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη, μετεδόθη το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Μια οικογένεια. Και μια δυο οικογένεια στην Αθήνα, μετεδόθη το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Αθήνα. Ο Βαρνάβας με τον Μάρκο εκηρύξαν λίγες μέρες στην Κύπρο και η Κύπρος ολόκληρη έγινε και χριστιανική. Αμέσως ο σπόρος του Ευαγγελίου έπεσε. Ναι, ήταν ειδωλολάτρες, αλλά εξαθότητος τους, δεν εγνωρίζαν τον Θεό, από άγνοια. Όταν εγνωρίζαν τον Θεό, σαν να ήταν παρθένο κουράφι. Ευλάστησε αμέσως ο σπόρος και έδωκε καρπών εκατονταπλάσια. Αμέσως η χάρις επεσκίασε τους ανθρώπους που ακούαν τον Λόγο του Θεού, έδωσε τους φώτιση και δύναμη, όχι μόνο να ασπαστούν ήδη τη χριστιανική πίστη, αλλά να την μεταδώσουν με τόση χαρά, με τόση προθυμία. Έλεγε ο ένας του άλλου, είναι να δεις το Θεό τον αληθινό. Όχι τούτα που πιστεύουμε εμείς, ξώνα τούτα, εμάς βοηθούν. Να δεις θαύματα, να δεις. Και με τον ενθουσιασμό που του εμείνα για τη νέα θρησκεία, ήθελε να τη δοκιμάσει. Και δοκιμάζοντας τη, και βλέποντας, και νιώθοντας, ζούσε το Θεό, ζούσε τα θαύματα του Θεού, ήταν χειροπιαστά, δεν μπορούσε να πει όλοι ψέματα που μου λαλείς. Και αμέσως διεδόθη το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την οικουμένη. Ολόκληρη οικουμένη άκουσε το Ευαγγέλιο, όσοι ήθελαν επιστέψαν. Όμως και εμείς που επιστέψαμε, δεν πρέπει να μείνουμε ξένιαστοί, να πούμε βαφτίσαμε, εντάξει, είμαστε χριστιανοί, να πάμε στον παράδεισο. Έγινε. Ναι, εάν πράττουμε τα έργα των χριστιανών, τα έργα του Ευαγγελίου, τότε θα πάμε στον παραδείσο. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι να θκευάσεις ένα φύλλο, μια σελίδα, να το θκευάσεις ολόκληρο και να δεις το αποτέλεσμα, τι λέει ο Χριστός. Ακούσετε τούτα και γίνα και τούτα που σας είπα. Λοιπόν, ακούστε και το παρακάτω. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Με λίγα λόγια, όλοι όσοι ακούσαν το Ευαγγέλιο και βαφτιστήκαν να πάνε στον Παραδείσο, αλλά εκείνοι που πράττουν τις εντολές του Ευαγγελίου, εκείνοι θα πάνε στον Παραδείσο. Εφόσον όλη την εβδομάδα δεν έχουμε να θυκιάσει, να σκεφτούμε το Ευαγγέλιο, να σκεφτούμε τον Χριστό, να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, έστω και καμιά ώρα τώρα μέσα την ημέρα της Κυριακής μετά τη λειτουργία που μαζευκούμαστε σαν καλή ώρα δαμέ, και δίνεται μας η ευκαιρία να σκεφτούμε χριστιανικά ωφέλιμα, να πιάσουμε τον δρόμο που πάει στον Παράδεισο και να φύγουμε τους δρόμους που πάνε στην κόλαση. Διότι ο Σατανάς είναι μάστρος. Οι δρόμοι που πάνε στην κόλαση γεμάτοι πιολιά και χορούς και τραπέζια και φαγιά, πράγματα που θέλει ο άνθρωπος. Πλατεία η οδός η απάγουσα εις την αιώνιον κόλαση. Στενή και τεθλιμμένη οδός η πάγουσα εις την αιώνιο ζωή. Να διαλέξουμε τη στενή, την τεθλιμμένη οδόν, να θέλουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, να πράττουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, να κάνουμε πάντα το καλό, και τότε θα ελπίζουμε και η ελπίδα μας δεν θα μας κατεσχύνει. Να μην ελπίζουμε άδικα.